Κοντά μας ο κύριος Σάκης Ιωαννίδης, ο οποίος είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, στέλεχος από το Ποτάμι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και περιμένουμε και την κυρία Εύη Καρακώστα, βουλευτή της ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εδώ, ετοιμάζεται. Σε λίγο θα την έχουμε κοντά μας να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Όμως από εσάς, κύριε Ιωαννίδη. Λοιπόν. Βλέπουμε αρκετά θέματα και εν ώψη του προσυνεδριακού διαλόγου έχετε σηκώσει αρκετά τα θέματα. Βέβαια, να ξεκινήσουμε από τις τηλεοπτικές άδειες. Ο κύριος Παπάς καλεί τα κόμματα και εσάς στη Νέα Δημοκρατία επιτέλους να πάρετε μια ξεκάθαρη θέση αν πρέπει να πληρώσουν οι καναλάρχες ή όχι. Έχει πάρει το κόμμα σας ξεκάθαρη θέση? Νομίζω όσον αφορά τις τηλεοπτικές άδειες, είδαμε και στο παρελθόν τον κύριο Παπά προσπάθησε με τρόπο θρασί κατά τη δική μου άποψη και κατά τη δική μας να περάσει τον τρόπο με τον οποίο πέρασε τις τηλεοπτικές άδειες και είδατε ότι κατέπεσε ο διαγωνισμός μετά στο Συμβούλιο της Επικρατείας και νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει αυτή η λογική από τον κύριο Παπά. Εκεί που μιλούσε για τέσσερις άδειες προφανώς Το ο κύριος Παπάς, άμα θυμάστε, είχε προσπεράσει το ΕΣΟΥΡΟΥ και μόνος του πήγε να νομοθετήσει την άδεια των καναλιών. Αν θέλουμε, αυτό λέγαμε εμείς από την πρώτη στιγμή, ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ είναι υπεύθυνο για αυτήν εδώ τη διαδικασία. Το ΕΣΟΥΡΟΥ ας βγάλει λοιπόν το τι πρέπει να γίνει με τις τηλεοπτικές άδειες. Και από εκεί και πέρα, εμείς με την νομιμότητα την οποία επιτάσσει και το Σύνταγμά μας αλλά και οι νόμοι της χώρας μας, προφανώς και θα συνταχτούμε. Κύριε, αλλά δείχνει τελεσμένα γεγονότα. Τώρα έχει τρέξει αρκετό νερό, έχουν πάντως πράγματα. Δείχνει πάντως ο κύριος Παπάς να συνεχίζει μια τακτική και σε μια συμπεριφορά αλαζονική, με τον τρόπο με τον οποίο θέλει να επιβάλλει τους κανόνες στην τηλεόραση και νομίζω αν συνεχίσει έτσι, για ακόμα μία φορά θα εκπέσει αυτού του ιδιώματος. Εδώ και πολύ καιρό υπάρχει το ΕΣΟΥΡΟΥ, κάτι για το οποίο είχαμε συζητήσει και πέρσι και έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι πώς προχωρά μια κυβέρνηση χωρίς το ΕΣΟΥΡΟΥ. Τώρα το ΕΣΟΥΡΟΥ έχει αποφανθεί. Έχει υπάρξει απόφαση, έχει πει 7 άδειες, έχει πει 35 εκατομμύρια, έχει πει 10 δόσεις. Σας ρώτησε Ελίνα, συμφωνείτε σε αυτό ή διαφωνείτε? Υπάρχουν δύο κομμάτια. Υπάρχουν δύο. Προφανώς και να πληρώσουν. Κανένας δεν λέει να μην πληρώσουν. Οι άδειες πρέπει να είναι νόμιμες, να πληρώσουν όσοι θέλουν να έχουν κανάλια σε αυτή τη χώρα για να μπορεί να δουλεύει όμως και σωστά. Συμφωνούμε και η διαφημιστική του ΕΣΟΥΡΟΥ. Και η διαφημιστική πήγε να δουλέψει σωστά. Βέβαια, εκεί πέρα, άμα θυμάστε, πήγε να μπει και το άλλο. Όσον αφορά τη διαφήμιση, με τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Παπάς ο ίδιος πήγε να ρυθμίσει τα θέματα της διαφήμισης χωρίς κάποιο ελεύθερο τρόπο, αλλά με στοχευμένη διαφήμιση όσον αφορά τα κανάλια. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό? Αθέμητος ανταγωνισμός και ενίσχυση συγκεκριμένων σχημάτων όσον αφορά τη διαφήμιση. Κρατάμε αυτό που είπατε να πληρώσουν τώρα Όχι, πριν τα 35, εδώ έχουμε μια προσφυγή των καναλιών εναντίον του ΕΣΟΥΡΟΥ. Αυτή η προσφυγή, κατά την άποψή σας, έτσι όπως την εκτιμάτε, σε πολιτικό επίπεδο τώρα, δεν σας ζητάω νομική τεκμηρίωση, συμφωνείτε με την προσέγγιση αυτή? Δεν μπορώ, εγώ δεν είμαι καναλάρχης να σας πω ποια είναι τα συμφέροντα των καναλιών. Η πολιτική μου άποψη είναι εξής. Ότι με τον τρόπο δεν εμπιστεύεται κανένα στην κυβέρνηση για κανένα πολιτικό και κοινωνικό θέμα. Για κανένα πολιτικό και κοινωνικό θέμα δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, γιατί στον προηγούμενο καιρό έδειξε μία διάθεση καταστρατήγηση όλων των διαδικασιών και προφανώς και δεν την εμπιστεύονται. Εκεί είναι η πραγματικότητα. Εστράφει η ιδιοκτησία των καναλαρχών, οι καναλάρχες, όπως είπε και η Νίνα, εναντίον του ΕΣΟΥΡΟΥ. Και σας ερωτώ εγώ, εάν κατά την άποψή σας σε αυτή την προσφυγή υπάρχει μια πολιτική βάση. Σας απαντώ ξεκάθαρα. Οι καναλάρχες έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Από εκεί και πέρα το κράτος πρέπει να νομοθετεί και η ανεξάρτητη αρχή που είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ προφανώς βάζει τους κανόνες. Ναι. Το τι θα κάνουν οι καναλάρχες είναι δικό τους θέμα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο λέμε εμείς πολιτικά είναι ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες στο τηλεοπτικό πεδίο. Θα πρέπει να δοθούν άδειες νόμιμες οι οποίες θα έχουν ένα τίμημα και κατά την άποψή μας όμως βέβαια θα πρέπει να είναι ελεύθερες οι άδειες. Δεν θα πρέπει να έχουν περιορισμό σόγκια καλά. Είμαστε σε έναν ανταγωνισμό και από εκεί και πέρα ο καθένας να μπορέσει να διαχειριστεί και όποιος θέλει Αφήστε με να το τελειώσω. Όποιος θέλει να συμμετέχει, να συμμετέχει και να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες. Ναι, να πληρώσουν οι καναλάρχες, προφανώς, αλλά θα πρέπει να είναι καθαρά
και ο τρόπος των διαδικασιών και επίσης ένα ελεύθερο πεδίο τηλεοπτικών αδειών στο οποίο ο καθένας θα ανταγωνίζεται τον άλλον. Άρα έχει λάθος το ΕΣΟΥΡΟΥ. Έχει λάθος το ΕΣΟΥΡΟΥ. Αυτό λέτε. Εγώ δεν λέω αυτό. Σας ξαναλέω ξεκάθαρα το τι λέω. Το ΕΣΟΥΡΟΥ έβγαλε μία απόφαση στην οποία ο καθένας την κρίνει όπως θέλει. Εμείς λέμε θέλουμε ελεύθερη τηλεόραση, θέλουμε ελεύθερη ραδιοφωνία σε ένα πλαίσιο κανονιστικό το οποίο θα μπορούμε. Διαπραγμάτευση και στο τίμημα, έτσι. Αυτό το αποφασίζει το ΕΣΟΥΡΟΥ το πώς θα γίνει τις διαδικασίες εις βάση. Η δική μας άποψη είναι ότι στον ελεύθερο ανταγωνισμό αυτό το οποίο υπάρχει είναι τα έσοδα και τα έξοδα προέρχονται είτε από τις διαφημίσεις και ανάλογα με την ακροαματικότητα και την θεαματικότητα που έχουν τα κανάλια. Να πάμε και στο...